Σέρβους γενικά στους Γιουγκοσλάβους όλους, που είναι το στήθος το βαρύ πυροβολικό σφαλμιστήρας. Μπορείτε να τους ταρακουνήσετε λίγο, να τους ξαναφέρετε στα ίσα τους. Σας είπα και προηγουμένως, από σήμερα κιόλας θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλα τα παιδιά, να μιλήσω με όλους τους συνεργάτες. Έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους της ομάδος. Από εκεί πέρα, στόχος μου είναι να ενεργοποιήσω όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα με απότερο στόχο να πάρουμε το καλύτερο τον καθένα, όποιος και να είναι αυτός. Δεν ξεχωρίζουμε πρόσωπα. Για μένα, μεγάλη σημασία δεν παίζει ρόλο τι γράφει η φανέλα, αλλά παίζει ρόλο τι προσφέρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι αυτός που μπαίνει μέσα να δίνει τον καλύτερο του εαυτό, έτσι ώστε η ομάδα να παίρνει τα αποτελέσματα. Μια παρατήρηση. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του Ράκης, να σας ενημερώσω κάτι που δεν ξέρει κανένας σας. Είχαμε μια συζήτηση. Καταρχήν, ο Ράκης είναι κόσμημα για την Μαύρη Θύελλα. Τέτοιοι παίκτες, σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, δεν έχουν περάσει από ομάδα. Ήρθε μόνος του την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε ότι το σώμα του βγάζει τραυματισμούς. Δεν το περίμενε. Τι αναχωρεί κάποιος. Είπε ότι δεν το περίμενε να του βγάλει τραυματισμούς. Μας είπε να μας επιστρέψει τα χρήματα που έχει πάρει πίσω και αν δεν μπορέσει μέχρι το Δεκέμβριο να ανταποκριθεί το σώμα του, η επιθυμία του είναι μεγάλη, το σώμα του θα σταματήσει. Δεν έχει ξαναγίνει ποδοσφαιριστής να έρχεται και να λέει στη διοίκηση ότι σας επιστρέφω τα χρήματα, ζητάω συγγνώμη, θα βοηθήσω μέχρι το Δεκέμβριο και αν το σώμα μου, το λέω και στο coach τώρα, αν το σώμα μου μπορέσει θα συνεχίσω. Είναι τιμή για την ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιριστή σαν το Ράκης. Οπότε Ράκης κανονικά, έτσι. Κανονικά μέχρι το Δεκέμβρη, αν μπορέσει θα παίξει, αποφασίζει ο κόσμος, αν δεν μπορέσει θα τον αντικαταστήσουμε το Δεκέμβρη. Να ρωτήσω πάλι κάτι. Η μεγάλη δύναμη της Μαύρης Θύελλας είναι ο κόσμος της. Ο κόσμος της είναι στην ομάδα δίπλα. Τώρα ίσως βέβαια με την κοίτα εκείνα και αυτός να ταρακουνήθηκε λίγο εκεί στην Καβάλα. Πιστεύετε στη δύναμη του κόσμου της Καλαμάτας, τον θέλετε φυσικά, τον θέλετε δίπλα σας και τι έχετε να πείτε έτσι για τους φιλάθλους της Καλαμάτας, τους χιλιάδες που μας παρακολουθούν. Εντάξει, για την τύχη να αγωνιστώ και πολλές φορές εδώ σαν αντίπαλος ποδοσφαιριστής όταν ήμουν ενεργεία, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Μαύρη Θύελλα, ξέρουμε τι σημαίνει ο κόσμος της Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι νομίζω ότι είμαστε και 6η-7η πανελλήνια σε εισιτήρια. Αυτό το δημιουργεί... Για να το ξέρετε, συγγνώμη. Είμαστε η 7η πανελλήνια σε εισιτήρια μετά τους 6 πρώτους Α' Εθνικής. Για να το γνωρίζετε όλοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Και όπως σας είπα στην αρχή, αυτό που προέχει είναι να υπάρχει μια συσπήρωση από όλους πάνω από την ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για να μπορέσουμε η ομάδα να έρθει εκεί που τις αρμόζει και αυτό που περιμένει ο κόσμος για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. 7η στα εισιτήρια σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε 7η. Και είναι ομάδα αγάπη. Θα δούμε πώς μετά φράζει αυτό. Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, παιδιά, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά είμαστε μετά την ΑΕΚ Ολυμπιακό Πάο. Ομάδα football league είναι 7η στα εισιτήρια. Με τέτοιο κόσμο. Και όχι με όμορφα, όχι με καλά αποτελέσματα. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Κόουτς, ποιες ομάδες θεωρείτε φαβορί για την άνοδο στη Super League 2? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως σας είπα, ένα ισορροπημένο πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα έχουν μοιραστεί. Κάτι το οποίο για μας αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι διαμορφωμένο το πρωτάθλημα, μας ευνοεί για να μπορέσουμε να επανέλθουμε βαθμολογικά. Θεωρώ ότι θα πάει ως το τέλος με σκαμπανεβάσματα για όλες τις ομάδες. Όσο τα αποτελέσματα μοιράζονται, όλες θα υπάρχει ένα γκρουπ με 6-7 ομάδες που θα διεκδικούν την άνοδο. Είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος την άνοδο, κάτι το οποίο θέλουμε όλοι μας, έτσι το πιτάς η ιστορία της ομάδος, όσο και δύσκολο να είναι πολλές φορές. Με τη Βέρεια δεν πήγε τόσο άσχημα η ομάδα και όμως παραιτηθήκατε, έτσι, υποβάλλετε την παραίτησή σας. Αυτό ίσως είναι και ένα μήνυμα προς άλλους συναδέλφους σας που είχαν χάσει πολλά παιχνίδια και δεν παραιτήθηκαν. Αμέσως τουλάχιστον. Εσείς είχατε την ευτυχία, την προπονητική ετοιμότητα, να το πω. Δεν θα ήθελα να. Δεν μιλάτε για τσαλούς, για εσάς τι θέλω. Να μιλήσω για την πρώην ομάδα μου. Αυτό που θέλω να πω όμως δημόσια, αφού μου δίνετε το βήμα, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Βέρειας και ειδικά την οικογένεια Μπίκα, τους ιδιοκτήτες, για την άρρηστη συνεργασία που είχαμε, για τη στήριξη των 1,5 χρόνων που ήμουν εκεί. Αλλά διάφοροι λόγοι με οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Με ανεβάσατε έτσι κιόλας. Μου οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα της Βέρειας. Έτσι, γιατί είχα μια άρρηστη συνεργασία. Από εκεί πέρα, λόγοι προσωπικοί μου οδήγησαν την απόφαση. Αυτό είναι στο παρελθόν.
Τώρα είναι μαύρη θύελα και όλοι μαζί θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αρμόζει. Μπορώ να σου πω ένα περιστατικό που συνέβη εχθές, που μου έκανε τρομερή εντύπωση, το αναφέρω μόνο και μόνο για να το καταγράψετε και να το αναδείξετε, γιατί πλέον συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εχθές δέχτηκα ένα τηλέφωνο, είδα το όνομα, ήταν ο κύριος Μπίκας ο Χρήστος, ο συνειδιοκτής Βέρος, ο αδερφός του κυρίου Γιώργου. Μόλις έδωσα το τηλέφωνο, λέω μέσα μου θα μου κάνει παρατήρηση τώρα γιατί του πήρα τον προπονητή κτλ. Σήκωσε το τηλέφωνο, μου είπε Χρήστο, πήρατε, μίλησαμε γιατί τον γνωρίζω τον Χρήστο και αυτό σε μένα. Μου είπε, το λέω τώρα προς τον κόσμο, πήρατε μου λέει το καλύτερο παιδί, τον καλύτερο προπονητή. Κλαίμε που έφυγε, επιλέξας το λέω, μου είπε, κλαίμε που έφυγε, δεν φταίει ο προπονητής μας. Προσπαθούσαμε να τον μεταπίσουμε, δεν μεταπίστηκε και θέλω μου λέει να τον προσέξετε γιατί είναι από τα καλύτερα παιδιά. Αυτό δεν συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας προπονητής να φεύγει από μια ομάδα και ο πρόεδρος της άλλης ομάδας να παίρνει τη διοίκηση της άλλης ομάδας και να του λέει είναι καλός προπονητής κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι κάτι αλλάζει στο ποδόσφαιρο, έστω και από τις μικρές κατηγορίες. Κάτι αλλάζει στους παράγοντες, συμπεριφορές. Πιστεύω ότι κάτι αλλάζει στους προπονητές, γιατί και αυτοί βάζουν την πινελιά τους και αλλάζει κάτι. Και θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είμαι άνθρωπος ευθύς. Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι ήδη είχε δρομολογηθεί μια συζήτηση προεργασία με την ομάδα που βρίσκομαι σήμερα, αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Εγώ την Δευτέρα ανακοινώθηκε επίσημα η αποχώρησή μου από την ομάδα. Ένα προσωπικό οικογενειακό μου πρόβλημα έπρεπε να μεταβώ στη Λάρισα και ήμουν συναισθηματικά δύσκολα. Το ίδιο βράδυ όμως με πήρε ο κύριος Παπαδημητρίου και μετά από πολλές συζητήσεις κλείστηκε ένα ραντεβού με κακή διάθεση θα έλεγα, γιατί στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε. Και το γεγονός μόνο και μόνο ότι η διοίκηση της ομάδος με τον κύριο Παπαδημητρίου ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αυτό ήταν από τα στοιχεία το οποίο κατάλαβα ότι πόσο σοβαρά πλέον με προσεγγίζει η ομάδα, το πόσο πολύ πιστεύει σε μένα. Και όταν πήγαμε και βρεθήκαμε κοντά, μέσα σε ένα λεπτό, μια κουβέντα είπε ο κύριος Χρήστος και έκλεισε η συμφωνία. Αυτά για ενημέρωση του κόσμου, γιατί δεν είμαι από τους προπονητές που θα κάνω κάτι εις βάρος μιας ομάδας που έχω φάει ψωμί ή θα δημιουργήσω κάτι προς όφελος δικός μου εις βάρος κάποιου αλλουνού. Κύριος Παπαθανάτη, θα βρείτε κουβέντες. Υγεία στο Σάκη, γιατί τον είχαμε βρεθεί στα γήπεδα και είχε εξαιρετική συμπεριφορά. Όχι πολλές φορές, λίγες φορές. Τυχαίνει ο ένας τον άλλο στις κατηγορίες. Να πω ότι ο ρόλος σας εσάς είναι σημαντικός, γιατί ήδη μας έχετε βοηθήσει, αλλά τώρα θέλουμε μεγαλύτερη βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Νομίζω μια πόλη ταυτίζει την ομάδα και τα μέσα βοηθάνε γι' αυτό. Και επειδή είναι προσωπικός μου φίλος ο Βασίλης ο Κούζας, να του ευχηθώ καλή συνέχεια στην καριέρα του. Γιατί είμαστε και εθνική ενόπλων, οπότε θα συνεργαζόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε για το ποδόσφαιρο, οπότε. Coach, είπατε ότι η Καλαμάτα θα διεκδικήσει μέχρι τέλος την άνοδο. Αν δεν έρθει η άνοδος, θα είναι αποτυχημένη φετινή χρονιά. Εφαγώθηκες, αδερφέ. Κοιτάξτε, αγαπητέ, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω κάτι. Ο Άρης, προτού κάποια χρόνια, για 3-4 χρόνια, νομίζω 3, ενώ είχε τα καλύτερα ρόστερ, παρέμεινε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι θέλω να πω, αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που προέχει όμως είναι ότι όταν τελειώσει μια προσπάθεια, να ξέρουμε όλοι ότι δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό και στο τέλος θα γίνει η αποτίμηση και ο λογαριασμός. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις πώς θα έρθει μια χρονιά ή πώς θα έρθει ένα παιχνίδι. Μπορεί να κάνεις μια τεράστια προσπάθεια και να μην γευτείς αυτό που θέλεις. Το θέμα είναι να είσαι όρθιος, να συνεχίζεις, να μαθαίνεις μέσα τα λάθη σου και σιγά σιγά, όχι μόνο εμείς, αλλά η οποιαδήποτε ομάδα, μόνο έτσι μπορεί να πει τον δρόμο της.